Το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα είναι αναμφισβήτητα μία από τις καλύτερες παραστάσεις της σεζόν, η οποία είναι sold out εδώ και πολύ καιρό. Το έργο του Ευγένιου Ονίλ αποτελεί μια μοντέρνα διασκευή της Ορέστειας του Αισχύλου από τον Αμερικανό συγγραφέα, ο οποίος τοποθετεί τη δράση αμέσως μετά το τέλος του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου στο αρχοντικό των Μάνων. Ο σκηνοθέτης της παράστασης και καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου Γιάννης Χουβαρδάς επέλεξε το συγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο του κύκλου με θέμα «Τι είναι η πατρίδα μας», γιατί δίνει ένα ευρύτερο νόημα του τι είναι ελληνικό και γιατί είναι έτσι σήμερα η ελληνική κοινωνία. Το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα είναι μία διασκευή της Ορέστειας του Αισχύλου. Αυτό είναι μία προφανής ομοιότητα, μία προφανής αιτία. Αλλά σημαντικότερο απ' όλα είναι ότι το έργο στον πυρήνα του έχει το θέμα της οικογένειας. Η καταστροφή λοιπόν της οικογένειας αυτής και οι τεταμένες σχέσεις οι οποίες υπάρχουν μέσα σε αυτή την οικογένεια, κατά τη γνώμη μου, εξηγούν πάρα πολλά από τα βάσανα τα οποία έχουμε περάσει ως έθνος και συνεχίζουμε να περνάμε. Ίσως τώρα μπορείς να μ' αγαπήσεις. Οι ροές του έργου ασφικτιούν κάτω από τους νόμους της πουρτανικής κοινωνίας. Οι σχέσεις που αναπτύσσονται τους οδηγούν στην αιμομιξία και στο φόνο. Αναγκάζονται να ζήσουν ζωές οι οποίες αντί να επικεντρώνονται στην ανθρώπινη ύπαρξη και στην ομορφιά που μπορεί να έχει η αγάπη, ο έρωτας και η ελευθερία του να ζεις μια φυσιολογική ζωή, μπλέκονται μέσα σε αυτούς τους νόμους που θεσπίζει η κοινωνία, σε αυτές τις πολύ αυστηρές δηλαδή θρησκευτικές και κοινωνικές δομές, οπότε αναγκαστικά βιώνουν την οσιρότητα. Η μοίρα για τα μέλη της οικογένειας φαίνεται να είναι προδιαγεγραμμένη. Κανείς δεν φαίνεται ότι μπορεί να ξεφύγει από το θάνατο. Μιλάει για το καθήκον, μιλάει για την αίσθηση της μιας μοίρας που έχουμε, από την οποία δεν μπορούμε να αποφύγουμε. Πάνω απ' όλα μιλάει, νομίζω, για τη ζωή που δεν ζήσαμε και που δεν πρόκειται να ζήσουμε. Μια αυτοκαταστροφική, ας πούμε, διάθεση που μας κάνει, αντί να κοιτάμε τον ουρανό, να κοιτάμε τον κρεμό. Αυτό πάντα μας αφορά, γιατί είναι ανθρώπινο να, πώς το πω, να σκέφτεσαι το θάνατο ενώ ακόμα είσαι ζωντανός. Η Μαρία Πρωτόπαπα προσέγγισε την κόρη της οικογένειας Λαβίνια Μάνων, ανασύροντας παλιές αρνητικές πλευρές του δικού της χαρακτήρα. Επικεντρώθηκα περισσότερο στα αρνητικά του χαρακτήρα μου. Ιδιαίτερα κάποια χαρακτηριστικά που είχα όταν ήμουν μικρή. Μου άρεσε πάρα πολύ, όπως και σε αυτήν, η τελειότητα, το να σκέφτομαι πολύ απόλυτα. Όλα τα πράγματα ήταν η άσπρα ή μαύρα. Και προσπαθούσα να βρω μια απόλυτη νομοτέλεια της ζωής, πώς πρέπει να ζει κανείς τη ζωή του, και θεωρούσα ότι πρέπει να υπάρχει κάποιος πολύ συγκεκριμένος νόμος. Ένα προσπέκτους το πώς να ζήσετε καλύτερα τη ζωή σας. Φέτος ήταν μια ανεπανάληπτη χρονιά εις πρακτικής και καλλιτεχνικής επιτυχίας για το Εθνικό Θέατρο. Ο Γιάννης Χουβαρδάς αποχαιρετά το Εθνικό με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς δυστυχώς κανείς να ξέρει ακόμα ποιον ετοιμάζει το Υπουργείο Πολιτισμού για διάδοχό του. Το Πένθος ταιριάζει στην Ηλέκτρα είναι η τελευταία παράσταση που σκηνοθετεί ο Γιάννης Χουβαρδάς στο Εθνικό Θέατρο, ως καλλιτεχνικός διευθυντής του, καθώς σε λίγες μέρες λύγει η θητεία του. Το Εθνικό Θέατρο ετοιμάζεται να γυρίσει σελίδα, χωρίς ακόμη να γνωρίζει τι το περιμένει την επόμενη μέρα. Γιώργος Μητρόπουλος από την Αθήνα για το EuroNews.